Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας διακομίστηκε χθες το πρωί με μονάδα του ΕΚΑΒ 15χρονη μαθήτρια από το Βόλιο, η οποία αρχικά εισήχθη στην παιδιατρική κλινική του Αχιλοπουλίου. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα ταχυδρόμος.gr, η 15χρονη παρουσίασε τις τελευταίες 5 ημέρες υψηλό πυρετό. Επισκέφθηκε ιδιώτη γιατρό, ο οποίος της συνέστησε θεραπευτική αγωγή με αντιβίωση. Ο πυρετός, ωστόσο, δεν υποχωρούσε μέχρι που η 15χρονη άρχισε να παρουσιάζει συμπτώματα δυσκαμψίας. Οι γονείς της τη μετέφεραν στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου οι θεράποντες ιατροί της παιδιατρικής κλινικής διάγνωσαν μενιγκίτιδα. Αφού έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις, έκριναν σκόπιμο το κορίτσι να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία. Ωστόσο, η μοναδική προς το παρόν γιατρός που χειρίζεται το μηχάνημα στο Αχιλοπούλιο ήταν εκτός υπηρεσίας και έτσι δόθηκε εντολή για διακομιδή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Όντως, πρόκειται για ένα παιδί το οποίο νοσηλευόταν σε εμάς, έφηβη στην ηλικία, η οποία παρουσίασε μια μικρή επιδείνωση κατάσταση της υγείας της και κρίθηκε σκόπιμη η μετακίνησή της για το ενδεχόμενο περαιτέρω απεικονιστικών εξετάσεων. Είναι καλά στην υγεία του το παιδί και αυτό είναι που έχει σημασία. Από εκεί και πέρα αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι αυτό που όλο αυτό τον καιρό σας λέμε, ότι οπωσδήποτε χρειαζόμαστε προσωπικό και δεν το χρειαζόμαστε το προσωπικό για την προσωπική δική μας ικανοποίηση, αλλά χρειάζονται άνθρωποι εδώ να εργαστούν ώστε να είναι έτοιμοι να καλύψουν τα παιδιά σας, τους γονείς σας, τα αδέρφια σας, όταν μας χρειάζεστε. Εδώ τι συνέβη δηλαδή με το παιδί, έπρεπε να γίνει μαγνητική και δεν υπήρχε γιατρός για να σας είπα, παρουσίασε μικρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του και κρίθηκε σκόπιμη μεταφορά του με το ενδεχόμενο να χρειαστεί να γίνει αργότερα, για παράδειγμα, μαγνητική. Ή να γίνει κάποια άλλη εξέταση απεικονιστική. Αλλά με αυτό το ενδεχόμενο, σωστά έκριναν οι συνάδελφοι και αναγκάστηκαν να διακομίσουν το παιδί. Αυτό που εμείς θα πρέπει να δούμε είναι να μην μείνουμε σε ένα περιστατικό. Αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι πώς θα επανδρώσουμε τα νοσοκομεία ώστε να μπορούν να σταθούν, ειδικά όταν εξυπηρετούν τόσο μεγάλο πληθυσμό. Εγώ επιμένω στη γενικότερη κατάσταση. Η γενικότερη κατάσταση λέει ότι χρειαζόμαστε προσωπικό, και γιατρούς και νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό. Το παιδί σωστά αντιμετωπίστηκε και σωστά αντιμετωπίζεται και δόξα τω Θεώ πάει καλά. Εμείς όμως χρειαζόμαστε προσωπικό. Η κλινική εικόνα του κοριτσιού είναι σύμφωνα με πληροφορίες καλή, ωστόσο επειδή προηγήθηκε η λήψη αντιβίωσης, οι γιατροί έκριναν ότι θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις, ώστε η θεραπευτική αγωγή που θα ακολουθηθεί να είναι συμβατή με ό,τι προστάζει σε αυτές τις περιπτώσεις η ιατρική μεθοδολογία.